Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ, στον ιστορικό χώρο των Καπναποθηκών Παπαστράτου, όπου εγκαινιάζουμε την έκθεση φωτογραφίας της φωτογραφικής ομάδας Art 8, της ομάδας μας, με θέμα τα αρχαία θέατρα του νομού Ετωλοκαρδανίας. Οι προφεστιβαλικές αυτές εκδηλώσεις γίνονται με τη συνεργασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ετωλοκαρδανίας και Λευκάδας, του Δήμου Αγρινίου και της Αρχαιολογικής και Ιστορικής Εταιρείας Στερεάς Ελλάδος. Λίγα λόγια για την έκθεση, μια που σήμερα έχουν και τα εγκαίνια της έκθεσης. 13 φωτογράφοι της Art 8 επισκέφτηκαν 5 από τα αρχαία θέατρα του νομού μας και τα φωτογράφησαν. Τα φωτογραφικά τους ακότυπα που απαρτίζουν τον κορμό της έκθεσης, που είναι δίπλα μας, εμπλουτίστηκαν και από παλαιότερες φωτογραφίες μελών της Art 8 από παραστάσεις του Διπεθέα Αγρινίου στα θέατρα αυτά. Την έκθεση επιμελήθηκε η κυρία Φωτεινή Παπαχατζή, η οποία έχει έρθει. Δεν την είδα. Έρχεται από μακριά, κάποια στιγμή θα φτάσει. Και αισθάνομαι την ανάγκη να την ευχαριστήσω προσωπικά, αλλά και εκ μέρους της Art 8, για αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Για να δώσω το στίγμα της έκθεσης, θα δανειστώ τα λόγια της κυρίας Παπαχατζή. Οι 13 φωτογράφοι της έκθεσης ξεκίνησαν ως αν άλλοι περιηγητές προηγούμενων αιώνων την αναζήτηση πνευματικής αναζωογόνησης και καλλιτεχνικής έμπνευσης στην περίοδο της πανδημίας. Μέσα από αυτή την αναζήτηση έρχονται σε επαφή με ένα συλλογικό ασυνείδητο που μοιάζει να έχει θαυτεί στο χώμα της ετωλοακαρδανικής γης. Κάθε φωτογραφική αναζήτησή τους μοιάζει να ακροβατεί ανάμεσα στο ατομικό και στο συλλογικό, στη μνήμη και στη λήθη. Τα αρχαία θέατρα της Ετωλοακαρδανίας μοιάζουν να ανασένουν ακόμα κάτω από το πέρασμα του χρόνου και η φωτογραφική τους αποτύπωση έρχεται να υπενθυμίσει όχι μόνο την ύπαρξή τους, αλλά και το ότι στην αρχαία Ελλάδα το τοπίο και η φύση με όλες τις τοπογραφικές και περιβαλλοντικές τους αλλαγές είχαν επιρροή στο σχεδιασμό τους. Η υπέροχη μαγευτική φυσική θέα συναντά το πνευματικό αίσθημα και επηρεάζει την κτηριακή δομή του θεάτρου που λειτουργεί ως πρότυπο αυτής της προσέγγισης. Το θέατρο θεωρούνταν ένα είδος σχολής που έπρεπε να παρακολουθήσουν όλοι. Οι θεατές γνώριζαν εκ των προτέρων την πλοκή του έργου. Στην τωρινή συνθήκη αυτή η θεατρική πράξη είναι απούσα, ωστόσο οι φωτογράφοι της έκθεσης ανακαλύπτουν, αποτυπώνουν και επανασυνδέονται με την αρμονία μεταξύ ανθρώπου, φύσης και θεϊκού μέσα από τα έργα τους. 13 φωτογράφοι λοιπόν της Art 8 συμμετέχουν στην έκθεση αυτή. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Γρηγορίου, η Αλέκα Δημητριάνου, η Γεωργία Καραχρήστου, η Θεόνη Λιβαδίτη, ο Δημήτρης Μελωνάς, ο Άρης Παπαβασιλείου, ο Δημήτρης Παπαντώνης, ο Κώστας Πεφάνης, ο Μιχάλης Σελιμάς, ο Κώστας Τσόλκας, η Ελένη Τσόνη, ο Λεωνίδας Φραγκούλης και ο Μιλών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της φωτογραφικής έκθεσης, διοργανώνουμε τη συζήτηση που ξεκινά τώρα και στην οποία οι καλεσμένοι μας θα κληθούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα πώς οι αρχαιότητες επηρεάζουν την τέχνη. Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας, θα μου επιτρέψετε όμως να σας αναφέρω τις εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε για το επόμενο διάστημα. Οι σημερινές εκδηλώσεις εντάσσονται στις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του Φωτογραφικού Φεστιβάλ Αγρινίου Φωτοπόλης 2022 και θα ακολουθήσουν οι κεντρικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 10 Σεπτεμβρίου και για 15 ημέρες ένα πλήθος δράσεων θα υλοποιηθεί. Πιο συγκεκριμένα, στις 10 Σεπτεμβρίου θα εγκαινιάσουμε 12 φωτογραφικές εκθέσεις, στις οποίες θα εκθέσουν 40 φωτογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το θέμα της Art 8 στις κεντρικές εκδηλώσεις θα είναι οι εκβολές του Αχελλώου. Θέμα για το οποίο εργάστηκαν 15 φωτογράφοι, οι οποίοι κατέγραψαν τις περιοχές ένθεν κακήθεν των εκβολών. Επισκέφτηκαν αρκετές φορές τις περιοχές από το Βαλτί μέχρι το Ευηνοχώρι
και κατέγραψαν τις μεταβολές που συντελούνται στις περιοχές αυτές μέρα με τη μέρα. Και το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας της ΑΡΤ8, την οποία και αυτή επιμελείται η κυρία Παπαχατζή, πιστεύω θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενη της ομάδας μας, κάθε προηγούμενη εργασία. Οι χώροι πλέον της παλαιάς δημοτικής αγοράς, όπου φιλοξενούνταν οι δράσεις μας, δεν επαρκούν πλέον για να στεγάσουν όλες αυτές τις εκθέσεις. Έτσι, ο Δήμος Αγρινίου μας δίνει την άδεια να χρησιμοποιήσουμε το Μουσείο Καπράλου και την Κεντρική Πλατεία, ενώ για ένα διήμερο θα έχουμε στη διάθεσή μας και τον θερινό κινηματογράφο Ελληνής, όπου θα προβάλλουμε ταινίες μικρού μήκους ετωλοακαρνάνων σκηνοθετών. 3 μουσικά events, 3 φωτογραφικά workshops από γνωστούς και καταξιωμένους φωτογράφους θα λάβουν χώρα στη διάρκεια του 15η μέρου. Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου θα διοργανώσουμε στην Δημοτική Αγορά μια γιορτή προς τιμή της ΑΡΤ8, η οποία συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας. Το φεστιβάλ θα κλείσει με μια εκδήλωση όπου ζωγράφοι, μαθητές του εργαστηρίου My Heart, θα παρουσιάσουν έργα ζωγραφικής που θα δημιουργήσουν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ και τα οποία θα εμπνευστούν από κάποια φωτογραφία μας. Τα έργα αυτά θα τα παρουσιάσουν την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα θα διοργανώσουμε και μια συζήτηση για το πώς η ζωγραφική και η φωτογραφική τέχνη συνδέονται και πώς επηρεάζει η μία την άλλη. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι στο σημερινό πρόγραμμα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Ο κορονοϊός, και όχι μόνο, δυστυχώς, δεν μας επιτρέπουν να πραγματοποιήσουμε όλα όσα προγραμματίσαμε και όπως τα προγραμματίσαμε. Η κυρία Μίρκα Παλιούρα, ιστορικός τέχνης, επίκουρη καθηγήτρια τμήματος ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να είναι μαζί μας, αφού βρίσκεται σε καραντίνα λόγω κορονοϊού. Στη θέση της, η φιλόλογος, δόκτωρ μουσιολόγος και διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κυρία Σπυριδούλα Πυρπίλη, στην οποία δίνω αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ.